Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στη τηλεόραση της Ζούγκλας, ένα από τα πιο σύγχρονα στούντιο της διαδικτυακής τηλεόρασης, της Ζούγκλα.gr. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην φετινή εκπομπή για φέτος, στην εκπομπή «Έχω θέμα», που φέτος φυσικά μετράει τον τρίτο χρόνο. Όμως, αυτή τη χρονιά θα περάσουν εδώ από το στούντιο της εκπομπής πρόσωπα της επικαιρότητας, πρόσωπα από το χώρο της πολιτικής, πρόσωπα από τον χώρο της κοινωνίας αλλά και της οικονομίας. Θα ακουστούν απόψεις και γνώμες με βαρύτητα, αλλά πάντα σε ανοιχτό διάλογο με εσάς, με εσάς τους πολίτες που παρακολουθείτε και έχετε πολλές ερωτήσεις. Θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να μπορείτε να ρωτάτε άμεσα την ίδια ώρα που γίνεται η εκπομπή μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας που έχουμε σχεδιάσει, να θέτετε τα ερωτήματά σας και ο συνεντευξιαζόμενος που βρίσκεται στην εκπομπή θα σας απαντάει άμεσα. Πώς θα επικοινωνείτε μαζί μας? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο ένας είναι μέσω του Facebook της Ζούγκλα.gr. Όποιοι από εσάς αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε την εκπομπή θα δείτε ότι δεξιά στην οθόνη σας μπορείτε να συνδεθείτε στο Facebook και να σχολιάζετε από εκεί. Ή να ρωτάτε φυσικά. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω της πλατφόρμας που έχουμε φτιάξει, με απευθείας ερώτηση που λαμβάνουμε στο email της εκπομπής, είναι ask.fm/έχω θέμα. Εκεί στέλνετε την ερώτησή σας ανώνυμα και εμείς λαμβάνουμε αυτή την ερώτηση εδώ στην εκπομπή και τη μεταφέρουμε στον συνεντευξιαζόμενο. Και φυσικά και μέσω του Twitter. Θα καλησπερίσω λοιπόν εδώ σήμερα στο στούντιο, βρίσκεται μαζί μου η Ραχίλη Μακρύ, βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστος. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου έκανες να με προσκαλέσεις. Είναι ιδιαίτερα όμορφο το ότι βγαίνω στη διαδικτυακή τηλεόραση. Νομίζω ότι η διαδικτυακή τηλεόραση είναι το μέλλον της τηλεόρασης και δεν είναι τυχαίο ότι στο εξωτερικό πάρα πολλά μεγάλα κανάλια έχουν το διαδίκτυο και από εκεί παράλληλα παίζει και η τηλεόραση. Τώρα, να πάμε όμως στα του οίκου μας και να αφήσουμε το εξωτερικό. Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Νομού Κοζάνης. Να μην ξεχνάμε την εκλογική μας περιφέρεια. Σωστά. Πόσο ανεξάρτητος μπορεί να είναι κάποιος σήμερα? Μπορεί να είναι. Αν το θέλει, μπορεί. Δηλαδή? Να είναι απόλυτα ανεξάρτητος. Να είναι απόλυτα ανεξάρτητος, αλλά ο κόσμος λέει ότι είναι πολύ δύσκολο σήμερα κάποιος να μπορέσει να είναι ανεξάρτητος και δεν θέλω να το συνδυάσω με το κόμμα, διότι το κόμμα λέει ανεξάρτητος Έλληνας. Ναι. Θέλω να... Η ερώτηση είναι η εξής. Πόσο ανεξάρτητος μπορεί να είναι σήμερα κάποιος, όχι μόνο ο οποίος βρίσκεται στον χώρο της πολιτικής, αλλά επειδή εσύ βρίσκεσαι στον χώρο της πολιτικής, είναι κάτι το οποίο μας το λέει συχνά ο κόσμος μέσα. Ναι. Κανείς δεν είναι ανεξάρτητος. Όλα είναι κατευθυνόμενα και πάρα πολλοί πολιτικοί παίρνουν κατευθύνσεις από άλλους. Αυτό ισχύει ή όχι, τι πιστεύεις? Προσωπικά για μένα δεν ισχύει. Εγώ πιστεύω ότι είναι στο χέρι του καθενός το πόσο ανεξάρτητος θα είναι. Και αυτό γιατί την ανεξαρτησία της σκέψης μας και του λόγου μας δεν μπορεί κανένας να μας την κόψει, να μας την επιβάλλει, να μην είμαστε ανεξάρτητοι. Άρα είναι καθαρά στο χέρι μας αυτό. Το ότι υπάρχουν εμπόδια, το ότι τουλάχιστον στη χώρα μας έχουμε μάθει ότι δεν είναι τόσο ανεξάρτητη, τουλάχιστον η πολιτική, γιατί υπάρχει μια έντονη σχέση μεταξύ επί χρόνια, που δημιουργήθηκε επί χρόνια, των πολιτικών με επιχειρηματίες της χώρας και τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι στο χέρι και των πολιτών και έχουν και τη δύναμη να μην τους ακούνε και να είναι πραγματικά ανεξάρτητοι. Εξάλλου, εγώ ήμουν πολύ ανεξάρτητη πολύ πριν από ακολουθήσω τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και στη δουλειά μου ήμουν ανεξάρτητη και ως μαθήτρια ήμουν ανεξάρτητη. Και ως φοιτήτρια ήμουν ανεξάρτητη. Δούλευε στο δημόσιο. Βεβαίως. Εδώ όμως θα ρωτήσει κάποιος πόσο ανεξάρτητος είναι κάποιος ο οποίος είναι διορισμένος στο δημόσιο. Θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους τους προϊσταμένους μου, οι οποίοι τραβούσαν και αυτοί πάρα πολλά μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν κάτσα ποτέ όταν κάτσα στην καρέκλα του δημοσίου να πω ότι θα μου επιβάλλουν κάποιοι ή το τι θα λέω ή το τι θα πράττω. Βασιζόμουν και πάνω στις κατευθύνσεις που μας έδιναν στη δουλειά μας στο να είμαστε εντός του νόμου και να εξυπηρετούμε τους πολίτες, γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσίου υπαλλήλου. Ωστόσο, δεν επέτρεψα ποτέ σε κανέναν, όσο και ανώτερος και αν ήταν, να μου επιβάλλει κάτι το οποίο θεωρούσε ότι είναι ενάντια στην ανεξαρτησία μου, ας το πω. Να πάμε λίγο στο σήμερα.
Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε, επειδή είσαι βουλευτής, είσαι μέσα στο κοινοβούλιο, να δούμε τελικά τι κάνει ένας βουλευτής σήμερα. Ναι. Το ρωτάνε πολύ, την καθημερινότητα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Για να ακούσουμε λοιπόν την καθημερινότητα. Εγώ λοιπόν πριν ασχοληθώ με την πολιτική, δεν γνώριζα ούτε εγώ τι κάνει ένας βουλευτής. Πολλές φορές πηγαίναμε, εκλέγαμε για την περιοχή μας τον βουλευτή, αλλά δεν γνώριζα πραγματικά τι ακριβώς κάνουν. Δεν παρακολουθούσα όλη βουλή και γενικά δεν γνώριζα πολλά πράγματα. Ωστόσο τώρα βλέπω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σε όλους τους Έλληνες πολίτες, είτε αυτή είναι μεγαλύτερη ηλικία, αλλά ιδίως στους νεότερους, για το τι ακριβώς κάνουμε οι βουλευτές. Όχι, και τελικά πολλοί λένε ότι δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, ότι κακώς υπάρχουν και βουλευτές. Και εγώ μπορώ να πω για κάποιον ότι δεν κάνει τίποτα. Αυτό πρέπει να ψάχνεις για να το πεις αυτό. Θα πρέπει να βγει μετά από πάρα πολύ μεγάλο ψάξιμο για να καταλάβεις τι κάνει ο άλλος. Εγώ βασικά ως βουλευτής έχω ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει ωράριο. Ξεκινάω ας πούμε τις 7.30 το πρωί και μπορεί να τελειώσω στις 2.30 με 3 τη νύχτα. Και βέβαια δεν έχει σταματημό. Έχω λίγες ώρες για να κοιμηθώ και μετά ξαναρχίζει από την αρχή. Πρέπει να παρακολουθείς καταρχήν τον ομό στον οποίο έχεις εκλεγεί. Όλα τα θέματα και όλα τα προβλήματα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Οι βουλευτές έχουμε τη δυνατότητα, οι πολίτες, να μας μεταφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το δημόσιο, με το κράτος, με οτιδήποτε είναι αυτό, στη συναλλαγή τους με το κρατικό μηχανισμό και να κάνουμε αναφορές προς τη Βουλή, ρωτώντας τους υπουργούς, ρωτώντας την κυβέρνηση σε αυτά τα οποία θέλουν. Και έτσι είναι ένας τρόπος τον οποίο δεν γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες να τον εκμεταλλευτούν, γιατί έχουν μάθει στην λεγόμενη εξυπηρέτηση, στην οποία ευθύνονται και οι βουλευτές. Ρουσφέτη. Δηλαδή οι βουλευτές. Η εξυπηρέτηση είναι ρουσφέτη. Το ναι, όμως υπάρχει ο νόμιμος τρόπος και αυτή είναι η δουλειά μας. Δηλαδή, όταν ένας πολίτης, εγώ ας πούμε προσωπικά, έχει επιληθεί πρόβλημα πολίτη, μια δασκάλα συγκεκριμένα από την Κοζάνη, η οποία δεν της ενέκριναν απόσπασή της για την Κοζάνη, ενώ η οργανική της θέση ήταν στην Καβάλα, ενώ έπασχε και πάσχει η κοπέλα από καρκίνο του μαστού. Μετά από αναφορά που έκανα στον Υπουργό για το θέμα της, εφόσον η ίδια μου έδωσε την άδεια, πραγματικά ο Υπουργός έλυσε το θέμα της και είναι αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη. Θέλω να πω αυτό όμως δεν το ξέρουν οι πολίτες και να φανταστείτε ότι η κοπέλα αυτή δεν είχε απευθυνθεί προς εμένα. Δεν το σκέφτηκε αυτό ότι μπορεί να επιληθεί το πρόβλημά της μέσω του βουλευτή της περιοχής της. Το είδα στο Facebook. Ανέρτησε δηλαδή απεγνωσμένα ένα μήνυμα απόγνωσης για το θέμα το οποίο είχε. Εκεί λοιπόν. Άρα, το ένα κατάφερα κομμάτι, και μου το μετέφεραν κάποιοι και. Αυτό που λες, καταλαβαίνω, είναι το ένα κομμάτι που λέει ότι. Δεν είναι μόνο αυτό, μπορεί βέβαια να πηγαίνει ο πολίτης στο βουλευτή, είναι ναι, ανοιχτή η πόρτα είναι, του είναι ανοιχτή για κάποια προβλήματα. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε και πολλοί κόσμο που έχουν συνδυάσει τον βουλευτή με τα ρουσφέτια. Δηλαδή, ναι, έρχεται κάποιο, πηγαίνει ναι, κάποιο στο βουλευτή σωστά, και του λέει, βάλε με σε μια δουλειά. Ναι, αυτό το κάνουν και σε μένα. Το κάνουν και ελάχιστοι, σε βέβαια. Δηλαδή, αυτό ξεκίνησε και από νέους ανθρώπους, δηλαδή την πρώτη φορά. Μαθημένοι, δεν είναι κάτι κακό. Ναι. Γιατί έτσι είχαν μάθει και δεν ήξεραν ακριβώς τη διαδικασία. Έρχονται, δεν ήξεραν ότι εγώ μπορώ σου αυτό να το κάνω εύκολα μέσω της αναφοράς ή της ερώτησής μου στη Βουλή και να επιληθεί με τον νόμιμο τρόπο. Γιατί το δικαιούνται. Είναι δικαίωμά τους αυτό που διεκδικούν. Ναι, το ένα κομμάτι είναι βοήθεια. Αυτό όμως το κομμάτι που λες είναι. Αυτό με τη δουλειά γίνεται. Και ζητάνε ναι, γίνεται πάρα πολλές φορές, όπως ζητούν και χρήματα, ξέρετε, από τα γραφεία. Δηλαδή λένε ότι έχω αυτό το πρόβλημα, θέλω χρήματα. Και ούτω καθεξής. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει ένας βουλευτής, καταλαβαίνετε. Ο βουλευτής πρέπει να διασφαλίζει το κράτος να λειτουργεί έτσι και να ασκεί και αντιπολίτευση όταν είναι στην αντιπολίτευση, που να λύνουν τα προβλήματα των πολιτών και να μην έχει την ανάγκη να πάει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του βουλευτή, τον οποίο έχουμε μάθει. Δηλαδή, εμένα, να σας πω, ένας νέος άνθρωπος με πήρε κάποια στιγμή στο κινητό μου και άρχισε έναν πρόλογο με την έννοια ότι εγώ έχω πάρα πολλούς ψήφους, είμαι από μια τάδε οικογένεια, από το τάδε χωριό και ξέρεις, εγώ κατάλαβα βέβαια την υπονομή και τους είπα ότι θέλεις, θέλω αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Και του είπα ότι πρέπει να αναζητήσεις κάποιον άλλον βουλευτή, έχουμε άλλους 4 βουλευτές στην περιοχή, μπορείς άνετα να πας στους ίδιους, να σου πει ότι δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα σου δώσω δεν κόσμο να σε ψηφίσει. Ναι, για να κάνεις να κάνουμε ανταλλαγή. Αυτά συμβαίνουν. Να σε ρωτήσω για ποιο λόγο ασχολήθηκες με την πολιτική τελικά. Ήσουν στο δημόσιο. Ήμουν στο δημόσιο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχω δουλέψει όμως και στον ιδιωτικό τομέα. Και στον ιδιωτικό τομέα. Ξαφνικά, πώς σου ήρθε αυτή η. Όχι ιδέα, δεν θα το πω ιδέα. Ναι. Λες, θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Πώς προέκυψε αυτό. Και για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Επειδή όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία στη χώρα μας. Με την κρίση. Σας πω με την κρίση. Διέβλεψα μάλλον ότι αυτό το οποίο ερχόταν.
και αυτό το οποίο μεθόδευαν. Γιατί ξέρετε, οι δημόσιοι υπάλληλοι, όταν είμαστε εκεί, γνωρίζουμε από μέσα από τη δημόσια διοίκηση τι συμβαίνει. Και ιδίως τη διαχείριση την οικονομική που βρισκόμουν εγώ στο Υπουργείο του ΙΠΚ. Είναι ένα πολύ σημαντικό Υπουργείο. Όπως γνωρίζω, περνάει ενεργειακά θέματα. Σαφώς. Που περνούν περιβαλλοντικά θέματα, που στην ουσία είναι η ανάπτυξη της χώρας μας, γιατί πάνω στην πράσινη ενέργεια και ανάπτυξη βασίζεται, όπως είναι και ο Ομπάμα και η κυβέρνησή του, βασίζονται στην πράσινη ανάπτυξη πια. Mm-hmm. Οπότε, όταν κατάλαβα τη μεθόδευση από τον τότε υπουργό, τον κύριο Παπακοσταντίνου, και το τι ακριβώς έκαναν αυτοί με τους συμβούλους του, είπα ότι πρέπει να φύγουν αυτοί, γιατί η χώρα κινδυνεύει. Είναι εγκληματίες και είναι επικίνδυνοι για τη χώρα. Ωστόσο, ήλπιζα ότι ένα άλλο σχήμα, συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία, και δεν το κρύβω, ναι, ότι θα ερχόταν ως απομηχανής θεός και ότι θα είναι τα πάντα. Γιατί τον ακούγαμε τον κύριο Σαμαρά να λέει όλα αυτά τα οποία μας έλεγε. Και βέβαια και αυτός κατέκρινε τότε την κυβέρνηση για αυτά που ακριβώς ο ίδιος κάνει τώρα και χειρότερα. Ωστόσο, έκανε τότε τη μεγάλη κολουτούμπα με το ότι ψήφισε από τη μία μέρα στην άλλη στο μνημόνιο. Και άλλαξε τελείως η πολιτική και αυτά τα οποία έλεγε. Άρα, όλα αυτά που μου λες τώρα σε όθησαν στον ασχοληθείς με την πολιτική. Αυτά λοιπόν μου έκαναν, είπα ότι πρέπει κάτι να κάνουμε και ότι δεν μπορώ να κάθομαι σε μία πολυθρόνα, ότι το χρωστάω στα παιδιά μου, το χρωστάω στον εαυτό μου και δεν μπορώ να το αφήσω. Τότε λοιπόν, με όλη αυτή την ιστορία, έτσι πολύ ξαφνικά, ανακάλυψα τον Πάνο τον Καμένο στο Facebook. Γίναμε φίλοι διαδικτυακοί, Facebook εκεί μάλλον, και από εκεί μέσα ανταλλάσσαμε μαζί και με άλλους πολίτες. Και γενικά το. Και έτσι το ξεκίνησε κόμμα αυτή η ιστορία. Κύψει, δεν είχε φτιάξει ο Πάνος Καμένος αυτό. Έχει πολύ καλή σχέση με τα social media. Ναι, δηλαδή, από κάποιοι εκεί λέγανε ότι ξεκίνησαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες από τα social media. Ο Πάνος Καμένος λοιπόν είχε ήδη όχι στο μνημόνιο, είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και ασχολούνταν με τα social media, Twitter και Facebook και τα λοιπά, όπου τον βρήκαμε οι υπόλοιποι πολίτες. Εκεί λοιπόν, μέσα από όλη αυτή την αγωνία του, την οποία αυτός εξέφραζε μέσα από τη Βουλή, για μας στην ουσία, και ακούγοντάς του, εμείς τον προτρέψαμε, όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι, να κάνει ένα καινούριο σχήμα. Γιατί βλέπαμε ότι δεν υπήρχε φως, ας πούμε, στη χώρα. Υπήρχε αδιέξοδο. Και το Φεβρουάριο, νομίζω, του 2011, δημιούργησε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Άρα εκεί, λοιπόν, μέσα από το διαδίκτυο καταλαβαίνω. Βεβαίως, μέσα από το διαδίκτυο. Όμως πάλι δεν ήταν η σκέψη μου να βοηθήσω σε αυτό το καινούριο που χτίζαμε. Σε αυτό το καινούριο που ονειρευτήκαμε με όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που είχαμε μπει εκεί. Mm-hmm. Και είχαμε τον ίδιο σκοπό, τις ίδιες ιδέες. Ωστόσο, όταν έκανε στη Συγκρού, έτσι στο υπόγειο που ήταν 2-3 άνθρωποι, όλη αυτή την κίνηση, του είπα ότι θα ήθελα να προσφέρω στους συνεργάτες του, μάλιστα, και στον ίδιο, να προσφέρω τις υπηρεσίες μου εθελοντικά σε ένα καινούριο κίνημα, όπως μπορώ, με βάση τις γνώσεις που έχω. Από γραμματική υποστήριξη μέχρι οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί. Τελικά, όταν ήρθε η ώρα, επειδή ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα οι εκλογές, δεν προλάβαμε δηλαδή εμείς ούτε σαν υπόσταση, ας πούμε, να καταλάβουμε ότι δημιουργήθηκε κάτι καινούριο. Προκηρύχθηκαν οι εκλογές, έπρεπε να κλείσουν ψηφοδέλτια. Και εκεί μου ζήτησε ο ίδιος να βοηθήσω να μπω στην περιοχή όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. Στην Τολεμαϊδα. Επειδή είμαι από την Τολεμαϊδα, άρα στην Κοζάνη, να τον βοηθήσω, γιατί υπήρχε και ένα πρόβλημα ποσόστοσης με τις γυναίκες. Και έτσι, εντελώς τυχαία, εγώ το έκανα με όλη μου την καρδιά, γιατί να σας πω ότι έπρεπε να παραιτηθώ από το δημόσιο. Κανένας δεν μου διασφάλιζε ότι εγώ θα γινόμουν βουλευτής, ούτε ξέρω αν θα μπούμε εμείς στη Βουλή. Αυτό που λες. Και εγώ είχα 6 με 7 μήνες αποχής από το μισθό μου. Και δεν είμαι ούτε πλούσια, έτσι, ούτε είχα πλάτες να πω από πουθενά. Ωστόσο, όμως, είπα ότι αν θέλω να κάνω κάτι, πρέπει να το κάνω έμπρακτα. Άρα πήρες ένα ρίσκο εκείνη την περίοδο. Πήρα το ρίσκο, όχι για τον εαυτό το μου όμως. Και δεν το έκανα για τον εαυτό μου. Το ήξερα ότι έπρεπε να βοηθήσω και να μπω εκεί. Αν δεν γινόσουν βουλευτής. Αν δεν γινόμουν βουλευτής, θα γινόταν όπως φαίνεται κάποιος άλλος, οπότε πάλι θα ήταν κέρδος. Όχι, μπορούσα να γυρίσω πίσω, αλλά αυτό γίνεται μετά από μήνες και βέβαια πάβεις να είσαι βουλευτής και να είσαι μισθωτός και δεν έχεις μισθό. Που σημαίνει ότι εγώ 6-7 μήνες δεν είχα να ζήσω. Αυτό ήταν. Αλλά έπρεπε να το κάνω. Ήταν ένας τρόπος να αποδείξω έμπρακτα και να προσφέρω. Μετά από. Το κάνανε και άλλοι, περιττό να σας πω, που δεν εκλέχθηκαν. Ναι. Και άλλα παιδιά από τους ανεξάρτητους Έλληνες μπήκαν στα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα και στερήθηκαν. Όπως και άλλοι εθελοντές μας, χωρίς να έχουν χρήματα,
προσφέρουν καθημερινά στο κίνημα, με το να μοιράζουν αποφυλάδια μέχρι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, γιατί πιστεύουν σε αυτό. Αυτό που πίστευες πριν ασχοληθείς με την πολιτική, έλεγες δεν ξέρω φυσικά τι θα βρω και τι θα αντιμετωπίσω. Μετά από παραπάνω από ένα χρόνο που είσαι στον χώρο, σχεδόν, τι είναι αυτό που σου μένει τελικά? Λες έπρεπε να μπλέξω με την πολιτική ή όχι? Ναι, εγώ δεν το έχω μετανιώσει που έμπλεξα με την πολιτική. Έπρεπε να μπλέξω με την πολιτική. Το λέω γιατί έχεις δηλώσει ότι δεν είσαι σίγουρη αν θα ξαναβάλεις υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές, λόγω της διαφθοράς που υπάρχει. Ναι, υπάρχει μια τεράστια διαφθορά. Όμως, να σας πω, όταν το είπα αυτό και γύρισα στην Κοζάνη, γιατί ήταν 15 Αύγουστος, σε ένα ολόκληρο χωριό, γιατί είχε κάποιο πανηγύρι, με έπιανε ένας-ένας από μεγάλους ανθρώπους. Είπες, θα αποφασίσω που θα το δω από τον κόσμο. Ναι, θα μου λέει οι οποίοι μου είπαν, γιατί είχε προηγηθεί ένα γεγονός ενδοκομματικής διαμάχης έντονης, και όχι μόνο. Και επίσης δέχομαι έναν ανελέητο πόλεμο μέσα στη Βουλή από πάρα πολλούς. Από πολλές πτέρυγες και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έχει αποδεχθεί το πώς μπορεί ένας απλός πολίτης, μια απλή δημόσια υπάλληλος, μια μητέρα, που είναι από μια φτωχή οικογένεια, που είχε ένα πατέρα εργάτη και δεν είχαν ποτέ σχέση με την πολιτική, δεν ξέραμε ούτε τι ακριβώς είναι ένα γραφείο πολιτικού για να χτυπήσουν την πόρτα, οι γονείς μου, που δεν θα τη χτυπούσαν ποτέ βέβαια ο δικός μου πατέρας, να γίνει βουλευτής. Χωρίς χρήματα και έτσι όπως σας είπα. Δηλαδή με το να παίρνω και να κάνω περιοδία στα χωριά, με τη βοήθεια συγγενικών μου προσώπων, ξέρετε, και φίλων, μόνο με κάποιες κάρτες που είχαμε βγάλει του υποψηφίου. Και μέσα από το διαδίκτυο, το Facebook, το οποίο διαχειριζόμουν. Έφτασες όμως σε κάποιο σημείο να το σκεφτείς σοβαρά, να μην ξαναβάλεις υποψηφίου. Έφτασα, ναι. Όμως, όπως σας είπα, όταν πήγα, μου είπαν ότι μόνο οι δειλοί κάνουν πίσω και ότι εμείς σε εμπιστευτήκαμε και σου δώσαμε την ψήφο όταν τη ζήτησες. Γι' αυτό πρέπει να μην σταματήσεις και να συνεχίσεις όσο εμείς σου δώσαμε. Εκεί λοιπόν αντιλήφθηκα και κατάλαβα ότι δεν έχω πια το δικαίωμα. Οι δικοί σου άνθρωποι πώς το δέχτηκαν αυτό όταν τους είπες ότι θα ασχοληθείς με την πολιτική, θα κατέβεις υποψήφια? Έμειναν έκπληκτοι. Ιδίως ο πατέρας μου, δηλαδή, έπεσε από τα σύννεφα. Μου είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Αν το έχω σκεφτεί σοβαρό, ωστόσο με εμπιστεύετε πάντα. Και με αφήνει ελεύθερη να κάνω αυτό το οποίο εγώ έχω επιλέξει να κάνω. Η μεγαλύτερη φόβη του, να σας πω, είναι τώρα. Τώρα φοβάται περισσότερο, μετά από ένα χρόνο, γιατί δεν είμαι και το καλό κορίτσι, ούτε το καλό παιδί της Βουλής, να το πω. Σίγουρα, της πολιτικής. Έχεις προκαλέσει και στη Βουλή κάποιες φορές, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, και με ερωτήσεις. Αλλά εντάξει, όλοι θυμόμαστε και κάποιες φορές ότι έχουν σχολιάσει και τις ενδυματολογικές επιλογές. Τώρα, αυτά ο καθένας όπως θέλει τα κρίνει. Δεν είναι το θέμα οι ενδυματολογικές μου προτιμήσεις. Είναι το θέμα αυτά που λέω. Αυτό λέω, έχει σχολιαστεί. Ότι έχει σχολιαστεί, έχει σχολιαστεί, γιατί δεν μπορούν να σχολιάσουν τα λεγόμενά μου ούτε να τα αντικρούσουν. Συγκεκριμένα, αν μιλάτε για το μπλουζάκι το περιβόητο, το οποίο ξεκίνησε όλη η ιστορία, εκείνη την ημέρα είπε πολύ σοβαρά πράγματα για τον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος βρισκόταν σε αποστολή στην Κίνα. Και κάποιοι προτίμησαν να ασχοληθούν με το μπλουζάκι. Προτίμησαν λοιπόν να μην φανεί αυτός ο λόγος, ο οποίος και αυτά που είπα στους πολίτες, και να επικεντρώσουν την προσοχή του κόσμου επικοινωνιακά στο μπλουζάκι. Δημιουργώντας βέβαια και προσπάθησαν και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δημιουργήσουν για μένα ένα προφίλ τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο έχω. Επικεντρωμένοι μόνο ακριβώς στο πώς δίνεται και όλα αυτά. Τώρα, πες μου κάτι. Είναι γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο σήμερα για έναν πολιτικό να περπατάει στο δρόμο ελεύθερος. Ναι. Όταν λέω ελεύθερος, εννοώ το βάζω εισαγωγικά για ποιο λόγο? Διότι έχουμε δει πολλές φορές πρώην υπουργοί, ακόμα και βουλευτές των κομμάτων, περπατούν στον δρόμο, τους γιουχάρουν, τους προφυλακίζουν. Το έχεις νιώσει εσύ ποτέ αυτό? Όχι. Όχι. Δεν το περπατάω κανονικά ελεύθερη στον δρόμο. Αυτό το οποίο δεν κινδυνεύω ποτέ είναι από τον κόσμο. Μπορεί να κινδυνεύω από αλλού και το γνωρίζω. Είναι γνώση μου δηλαδή αυτό όταν περπατάω έτσι και το ξέρω. Όμως από τον κόσμο ποτέ. Και ιδίως με έχει κάνει εντύπωση ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία για τους πολιτικούς, που όλοι δεχόμαστε τη χλέβη αναγκαστικά, και ακόμη και οι νέοι άνθρωποι που δεν είχαμε εμπλοκή με όλα αυτά, ωστόσο εμάς βλέπουν. Και σε κάποιον πρέπει να τα πούνε. Εφόσον βλέπουν εμάς, πρέπει να τα πούνε. Ωστόσο πρέπει να πω ότι δέχομαι πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο
Και παρόλο που είμαι βουλευτής Κοζάνης και είμαι περισσότερο με γνωρίζει ο κόσμος της Κοζάνης, ακόμη και στην Αθήνα, όταν χρειάζεται να μεταβώ από τη Βουλή προς το γραφείο μου, πηγαίνω με τα πόδια, με σταματάει πάρα πολλοί κόσμος όλων των ηλικιών και ξέρετε τι μου λέει, να προχωρήσω. Προχώρα, είσαι η φωνή μας. Αυτό ακριβώς ακούω. Ή το πιο ωραίο είναι όταν έρχονται και σου λένε ότι σε εμπιστευόμαστε, ότι πρέπει να πας μπροστά για μας, να συνεχίσεις να λες αυτά που λες και να πράττεις αυτά που πράττεις. Και εγώ δεν σε έχω ψηφίσει ούτε πρόκειται, γιατί δεν είμαι στους ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό μου το λένε πάρα πολύ. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό να σε αναγνωρίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν καν στο πολιτικό χώρο τον οποίο είσαι. Πάντως, αυτό δεν σε ψηφίζουν. Που σου είπα πριν από λίγο ισχύει, διότι το έχω δει και εγώ ίδιος με τα μάτια μου. Έχουμε δει φυσικά και πολλά μέσα ενημέρωσης να δείχνουν πολιτικούς οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν. Νομίζω το αξίζουν. Τους αξίζει αυτή η αντιμετώπιση. Τους αξίζει πραγματικά αυτή η αντιμετώπιση. Γιατί και ένα χρόνο μέσα από το κοινοβουλευτικό μου έργο έχω διαπιστώσει το πόσο ανεπαρκής ήταν και το πόσο επικίνδυνα, άσχετη και το πόσο κακό έχουν κάνει σε αυτή τη χώρα. Είπες πριν ότι δεν φοβάσαι από τον κόσμο, αλλά φοβάσαι από κάτι άλλο. Συνδυάζω αυτό που μου λες με κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Έχεις δεχτεί απειλές τηλεφωνικές. Έχω δεχτεί απειλές. Για ερωτήσεις που έχεις κάνει, για θέματα τα οποία έχεις αναδείξει. Εγώ είμαι τομεάρχης, έχω αναλάβει δύο τεράστιους τομείς. Τους τομείς όπου υπάρχει όλη η βρωμιά και η δυσοδεία, στο πω απλά. Αυτές είναι η ανάπτυξη, οι υποδομές, μεταφορές και τα δίκτυα, καθώς το περιβάλλον και η ενέργεια. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο στη χώρα το οποίο να περνάνε όλες οι συμβάσεις, όλα τα έργα, όλα τα χρήματα, ας πούμε, τα ΕΣΠΑ, όλα αυτά. Μέχρι τώρα έχουν ανοίξει και φάκελοι από ερωτήσεις μου στους εισαγγελείς. Έχω καταθέσει 4-5 υποθέσεις μέχρι σήμερα στον και συνεχίζω. Και στον οικονομικό εισαγγελέα. Έχουν αποκαλυφθεί πολύ μεγάλα σκάνδαλα μέσα από τη Βουλή, περίεργες συμβάσεις τις οποίες προσπάθησαν να περάσουν και τις πέρασαν βέβαια. Οπότε καταλαβαίνετε, κάποιοι δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και από αυτές αυτή, οι απειλές, από αυτό το έργο. Αυτές οι απειλές, καταρχάς όταν δέχτηκες αυτές τις απειλές, απευθύνθηκε σε κάποιον? Ναι. Η πρώτη φορά που δεν κατάλαβα ακριβώς τι μου λένε. Τι σου λένε, αν ότι πρόσεχε, έχει οικογένεια, μου είπανε την πρώτη φορά. Και δεν κατάλαβα για ποιο λόγο μου το λένε. Λέω, δεν καταλαβαίνω, κτλ. Μετά συνειδητοποίησα. Στο τηλέφωνο, ναι, σου πάνω, ναι, ναι. Δηλαδή είχε απόκρυψη. Όχι, ήταν κάποιο άτομο που είχαν βάλει εμέσως κλπ. Όμως απευθύνθηκα στον πρόεδρό μου. Ο οποίος είναι και γνωστός ότι. Ναι. Με αυτά που έχει αντιμετωπίσει και ο ίδιος. Και του είπα ότι συμβαίνει αυτό. Αμέσως μου είπε, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μου είπαν αυτό το πράγμα. Ήμουνα πολύ λίγους μήνες βουλευτής. Μου είπε, πες μου τι ερωτήσεις έχεις κάνει μέχρι τώρα και ποιον πείραξες. Μετά διαπιστώσαμε και οι δύο ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη ερώτηση που είχε θίξει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, στην οποία μετά ενημερώθηκα ότι είχε πληρώσει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό πρόστιμο μετά την ερώτησή μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι καταλάβαμε ότι προφανώς είναι από εκεί. Ο πρόεδρος μου είπε να συνεχίσω να μην φοβάμαι, ότι έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Γι' αυτό μου ανέθεσε ως νέο άνθρωπος, νέο βουλευτή, mm-hmm. που δεν είχα καμία σχέση, όπως είπαμε, με την πολιτική. Δηλαδή, να σας πω, όταν μπήκα μέσα στη Βουλή, έτσι και είπα, ωραία, και άρχισε μια δραστηριότητα και λέω, τι ακριβώς κάνουμε εδώ, τι πρέπει να κάνω, πώς θα τα καταφέρω. Έτρεξα αμέσως στον πρόεδρο και του είπα. Εγώ τι κάνω τώρα. Έγινε κατά λάθος, ας πούμε, ο βουλευτής, κάπως έτσι του είπα. Και μου λέει, θα πρέπει να αναζητήσεις και να δεις τις διαδικασίες μέσα από προηγούμενα πρακτικά, διαβάζοντας και βλέποντας τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα, και ό,τι θες, με ρωτάς. Από ό,τι καταλαβαίνω, δουλεύεις από το πρωί ως το βράδυ. Δουλεύω, ναι. Σύμφωνα με αυτά που, πολύ σκληρά. Που μου είπες. Και δεν είναι μόνο δεν αυτό. Δεν έχεις και χρόνο να δεις τους δικούς σου ανθρώπους. Έχεις και δύο παιδιά. Είναι αυτό το μόνο το οποίο μου έχει κοστίσει πάρα πολύ. Δεν με πειράζει η δουλειά. Την οποία ο κόσμος με αμείβει με μια αποζημίωση η οποία είναι πολύ ψηλή για τα δεδομένα, για να ζω μια αξιοπρεπή ζωή και να μου διασφαλίζει αυτά που πρέπει, ώστε να κάνω το έργο μου. Τα παιδιά σου δεν σου λείπουν? Μου λείπουν πάρα πολύ τα παιδιά μου. Το μόνο που μου έχει κοστίσει από αυτή την ιστορία είναι μόνο ότι στερούμε τα παιδιά μου και με στερούνται και αυτά. Και στερώ και πολύτιμο. Όμως, ωστόσο, για το μέλλον τους, mm-hmm. πρέπει να συνεχίσω να το κάνω αυτό. Δεν έχω δικαίωμα να σταματήσω. Ο γιος σου είχε πει κάποια στιγμή πως θέλει να κάψει τη Βουλή. Ναι, και είχε γίνει ολόκληρο θέμα. Βέβαια, το παιδί δεν ξέρει τι θα πει η Βουλή. Απλά είδε μία μητέρα μετά από 5 χρόνια, η οποία μετά τις 3 η ώρα που σχολούσε από τον παιδικό σταθμό,
Ήταν συνεχώς κοντά του. Και σε καθημερινά, Σαββατοκύριακο να φεύγει και να λείπει και μέρες. Ιδίως με τον προεκλογικό αγώνα, έλειπα μήνες στην Κοζάνη. Και ανησύχησε το παιδί, σου το λέει, παιδί τι λοιπόν, έτσι ψυχολογικά πέρασαν και οι δύο. Ο μεγαλύτερος βέβαια πιο έντονα. Έτσι, ένα προβληματισμό τι έχει συμβεί ξαφνικά στη ζωή τους. Και έπρεπε να τους εξηγήσουμε ότι εγώ έχω αλλάξει, γιατί γνώριζαν. Είχαν έρθει και στον εργασιακό χώρο αρκετές φορές. Οπότε έπρεπε να τους εξηγήσω τι ακριβώς κάνω, όσο μπορούσα για να το καταλάβουν. Δείχνοντάς τους και τη Βουλή που με έβλεπαν κάποιες φορές. Και έτυχε λοιπόν, να πει είπε αυτό. Είπε ότι εγώ θα έρθω επιτέλους. Μία φορά λοιπόν που ήταν να φύγω πάλι με την τσάντα μου, μου είπε ότι επιτέλους, αμάν πια με αυτή τη Βουλή, θα έρθω μία μέρα να την κάψω. Να την κάψω. Μεταξύ σοβαρού και αστείου όμως, επειδή ναι. το παρατηρούμε στις διαδηλώσεις αυτό. Ναι. Είναι πολλοί ναι, κόσμος είναι, που ναι. μαζεύεται έξω από τη Βουλή ναι, και λέει να καεί και λοιπά η Βουλή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν συμφωνείς. Όχι, δεν συμφωνώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Με ενημερώνει και η Σοφία Μουστάκα από το Control ότι υπάρχουν ερωτήσεις. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, εδώ με τη Ραχίλ Μακρύ. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης της Ζούγκλας συζητάμε σήμερα με τη βουλευτή των Ανεξαρτητών Ελλήνων, Ραχίλ Μακρύ. Φυσικά υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και θα αρχίσω σιγά σιγά να τις διαβάζω. Θα σας πενθυμίσω ότι επικοινωνείτε άμεσα με την εκπομπή κάνοντας την ερώτησή σας στο ask.fm/έχω θέμα. Εκεί κάνετε ανώνυμα τις ερωτήσεις σας και εμείς από εδώ ρωτάμε την Ραχίλ Μακρύ. Επίσης,
μέσω του Facebook, από το ζωντανό πρόγραμμα της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Μπαίνετε απλά στο Facebook και κάνετε και εκεί την ερώτησή σας πάνω στην διαδικτυακή πλατφόρμα ή και μέσω του Facebook της εκπομπής. Έχω θέμα official. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Τι προτείνει η κυρία Βουλευτής για την ανεργία τα επόμενα χρόνια, συγκεκριμένα μέτρα? Αυτή είναι μια ερώτηση, όπως την καταλαβαίνω, διότι και από τις τηλεοπτικές εκπομπές, όταν ρωτάμε πολλές φορές τους βουλευτές, και όχι μόνο, τι θα γίνει με την ανεργία. Η ανεργία αυξάνεται, είναι αλήθεια. Και ειδικά στους νέους. Βεβαίως. Είναι έτσι. Πολύ μεγάλο το ποσοστό στους νέους. Τι λέτε τώρα εσείς για την ανεργία? Προέρχομαι εγώ και είναι η εκλογική μου περιφέρεια. Η ανεργία στους νέους αγγίζει το ηλικιώδες ποσοστό των 72%. Πολύ είναι μεγάλη. Τραγικό το νούμερο. Ναι. Τραγικό. 7 στους 10. Τριτοκοσμικών δηλαδή χωρών και πάλι. Τι γίνεται με αυτό? Αυτή, το θέμα είναι να εξετάσεις. Βασικά δεν είναι αποκομμένο αυτό το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι μιας γενικότερης οικονομικής πολιτικής της οποίας θα πρέπει να ακολουθηθεί. Και το βασικότερο, το θέμα της ανεργίας είναι αυτό που βασανίζει και άλλες οικονομίες, όπως είναι και η Αμερικανική. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, εδώ και 2 χρόνια, λέει ότι δεν πρέπει τους οικονομολόγους και γενικά τους πολιτικούς να ανησυχεί το χρέος ή το πώς θα το διαχειριστούν, γιατί αυτό μπορούν να το διαχειριστούν. Ναι. Αυτό που πρέπει να ανησυχεί είναι η ανεργία και πρέπει όλοι να σκεφτούμε πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Μέσα από τη δημιουργία λοιπόν νέων θέσεων εργασίας. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να υπάρχει, να γίνονται επενδύσεις, να υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Γίνεται το ακριβώς αντίθετο στη χώρα. Να υπάρχει ένας ιδιωτικός τομέας. Να μην βάζουν λουκέτο οι επιχειρηματίες στις επιχειρήσεις. Γιατί αυτό δημιουργεί έναν κύκλο. Να μην διώχνουμε τις επιχειρήσεις από τη χώρα όπως. Όλα αυτά γίνεται. Όμως χρειάζονται προϋποθέσεις. Για να γίνουν αυτά, χρειάζονται ένα περιβάλλον. Ναι. Το οποίο επενδυτικό, το οποίο θα έχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα που δεν θα αλλάζει τρεις την ώρα επειδή δεν τους βγαίνουν τα νούμερα και επειδή αλλάζουν οι υπουργοί. Δεν έχω ακούσει όμως κάποιον πολιτικό να λέει, ξέρετε κάτι, δεν αντιμετωπίζεται η ανεργία. Φυσικά αντιμετωπίζεται, λίμον αν δεν αντιμετωπίζεται. Όχι, ενώ στην παρούσα φάση. Το θέμα είναι η ανεργία γιατί έχει δημιουργηθεί. Για ποιο λόγο έχει δημιουργηθεί. Και ρίχνουν στον κόσμο φρούδες ελπίδες ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν την ανεργία. Αυτό μας μεταφέρει ο κόσμος. Γι' αυτό ζητάνε συγκεκριμένα μέτρα, γιατί ακούνε πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη, πρέπει να υπάρξει σας είπα, το βασικό είναι να υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Είναι να προσελκύεις ξένους επενδυτές ή και να βοηθάς και τους Έλληνες επενδυτές. Ο ρόλος του κράτους, αυτό που έχουμε κάνει και έχουμε χάσει εμείς την μπάλα, στο πω, είναι ότι το δημόσιο πρέπει να είναι ένα ισχυρό δημόσιο, εποπτικό και ελεγκτικό. Και ο ρόλος του είναι να ελέγχει και να υπάρχει πραγματική επιχειρηματικότητα. Όχι επιχειρηματίες λαμόγια. Γιατί εμείς έχουμε μια χώρα με επιχειρηματίες λαμόγια. Που οι πραγματικοί επιχειρηματίες δεν μπορούν να επιβιώσουν και βάζουν λουκέτα. Ενώ αυτοί, σε βάρος του ελληνικού λαού, κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ χωρίς να κάνουν ούτε να δημιουργούν θέσεις εργασίας, ούτε να δημιουργούν πραγματικές επενδύσεις. Να σας πω λοιπόν συγκεκριμένα από ένα μόνο γεγονός, ότι υπάρχει επιχειρηματίας συγκεκριμένος, ο οποίος πήρε από αργοπορία μέσω ποινικής ρήτρας, επειδή δεν εξέδιδαν από το Υπουργείο Περιβαλλοντικούς Όρους, 68 εκατομμύρια ευρώ ως ποινική ρήτρα χωρίς να κάνει το παραμικρό για ένα έργο. Το έχετε καταγγείλει? Αυτά, βεβαίως, όλα αυτά είναι καταγγελμένα. Μπορεί και ο κόσμος να μπαίνει μέσα από το site της Βουλής, που είναι πάρα πολύ ενημερωμένο, και να αναζητεί τον κάθε βουλευτή, να βλέπει ακριβώς τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έχουν γίνει και να βλέπει ακριβώς όλο το έργο. Να πάω στην επόμενη και ερώτηση, μας και τους διότι θέλω μας να απαντήσουμε, κυρίες και κύριοι, σε όποιες, όσο περισσότερες ερωτήσεις μπορούμε, να τις διαβάσουμε δηλαδή. Επαναλαμβάνω πάλι, ask.fm/, έχω θέμα, έρχεται ανώνυμα ερώτησή σας. Ποια είναι η θέση σας, ρωτάει κάποιος, για το πρόβλημα του Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει συμπληρώσει 5 εβδομάδες αναστολής λειτουργίας. Ανοίξαμε το θέμα της εκπαίδευσης. Ναι. Μεγάλο θέμα αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν γνωρίζω για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Δεν είμαι και τομεάρχης να διαχειρίζουμε τα θέματα της παιδείας. Οπότε δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Αν ήθελαν ο συγκεκριμένος ο τηλεθεατής να δώσει περισσότερες πληροφορίες για να το απαντήσω. Ωστόσο, αν το πάρουμε γενικά, υπάρχει μία. Αυτό που πρέπει να ξεκινήσουμε και να δούμε είναι ότι η χώρα μας δεν έχει δημοκρατία. Και ότι δεν είναι ελεύθερη. Και δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε αποσπασματικά ότι θα κάνουμε αυτό ή εκείνο ή να υποσχεθούμε κάτι, αν δεν ξεκινήσουμε από το βασικό ότι όλοι μαζί πρέπει να ανατρέψουμε
όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, να αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα μας και να αποκαταστούν και οι θεσμοί. Αυτό που γίνεται στην παιδεία είναι τραγικό και δεν είναι τυχαίο. Γιατί έχει μεθοδευτεί για να γίνει την παιδεία. Γιατί μέσα από την παιδεία μπορεί ένας λαός να έχει συνέχεια. Να σας πω ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πολλές φορές. Γιατί του έχεις πει? Δεν απαξιώ, γιατί να σας πω όταν ήταν απαξιώ. Να σας πω γιατί. Συζήτηση. Όχι ότι απαξιώ τον έχω ως άνθρωπο, ως πρόσωπο. Γιατί όταν ήταν για το Πανεπιστήμιο, το θέμα προέκυψε με το χάρτη της χώρας, να σας πω με το σχέδιο ότι Αθηνά προσπάθησαν να αποτελειώσουν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και εγώ τότε είχα πει ότι θα επέρθει η ώρα και της υπόλοιπης, των υπόλοιπων βαθμίδων της εκπαίδευσης, όπως και έγινε. Δηλαδή μετά βάλθηκαν εναντίον της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όταν λοιπόν, να σας πω και κάτι ίσως που δεν ξέρουν και έχει γίνει και ερώτησή μου στη Βουλή, ότι όλο το σχεδιασμό της αποδόμησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του επανασχεδιασμού του χάρτη των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ έγινε από ένα ιδιωτικό ΙΕΚ. Ένα ιδιωτικό ΙΕΚ για το οποίο πληρώσαμε 130, αν θυμάμαι καλά, 130.000 ευρώ, ναι, προκειμένου να κάνουν αυτή τη μελέτη της αποδόμησης. Λες και εμείς δεν είχαμε μηχανισμούς μέσα στο Υπουργείο για να μπορέσουν οι ίδιοι οι δημόσιοι λειτουργοί και έχουμε και φορέα ειδικό που πρέπει να κάνει αυτά τα πράγματα, ώστε να επανασχεδιάσει το χάρτη στη βάση της λογικής και της αναδιάρθρωσης. Με βελτίωση, όχι να κλείνουν πανεπιστήμια στη χώρα που είναι ανεπίτρεπτο να τα κλείνουμε. Όταν λοιπόν είχαμε έρθει και πήγαμε και επισκεφτήκαμε με άλλους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας για το συγκεκριμένο θέμα του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Υπουργός δεν έδωσε απαντήσεις που μετά μπροστά μας και δεσμεύτηκε μπροστά σε βουλευτές για κάποια θέματα και μετά από λίγες εβδομάδες τα είδαμε τελείως διαφορετικά πράγματα και τη χρήση τους από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με πολύ άσχημο τρόπο. Αυτά τα δεν μπορούν να παίζουν παιχνίδια στις πλάτες ούτε των παιδιών, ούτε των φοιτητών, ούτε των γονέων, ούτε κανενός Έλληνα πολίτη προκειμένου να τα εκμεταλλεύονται ψηφοθυρικά, ούτε μπορούν να λένε ψέματα και να δεσμεύονται μπροστά στους Έλληνες βουλευτές. Εγώ να σας πω τώρα για τα πανεπιστήμια, τι νομίζω, ότι είναι, θέλει αναδιάρθρωση όλο αυτό το σύστημα. Διαφωνώ, όλοι φταίμε και οι φοιτητές είχαν μεγάλη ευθύνη, με την έννοια ότι όχι τόσο μεγάλη όσο βέβαια έχουν οι πολιτικοί, δεν το συζητώ. Εγώ διαφωνώ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και η νεολαία μας έχουμε μια άλλη λογική για το θέμα της αντιπροσώπευσης των φοιτητών. Διαφωνούμε με αυτό το θέμα να είναι σε κόμματα. Δεν έχουν καμία δουλειά οι φοιτητές να πρόσκυνται σε κόμματα. Έχει ενδιαφέρον καμία αυτό όμως, που λες. Καμία. Πρέπει να εκπροσωπούν κανονικά το φοιτητικό κόσμο και τα δικαιώματά τους. Στα πανεπιστήμια μέσα. Αυτό ήταν τραγικό που συνέβαινε. Τα κόμματα έχει τραγικό. Πέσει και ξύλο. Δεν έχει πέσει μόνο ξύλο. Πλακώνονται για να κάνεις μία εγγραφή. Μία εγγραφή, σε πιάνα και σου έλεγαν έλα να γραφτείς πρώτα στη ΔΑΚΕ ή στην μπάσκετ. Για να μπορέσεις εσύ να τα γνωρίζουμε, ναι, τι έχουν και γίνει. Για να περάσει κάποιο μάθημα. Επίσης δεν υπήρξε αξιοκρατία, θεωρώ. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο διορίζονταν οι κοσμήτορες, οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές, δεν είναι ο αξιοκρατικός τρόπος όπου έπρεπε να ισχύει. Σας πω συγκεκριμένα, είχα διαβάσει ότι ήρθε ο Νανόπουλος. Ο Νανόπουλος, ναι, ένας από τους παγκόσμιους φήμης σπουδαίος καθηγητής, με ενδιαφέρον να διδάξει στη χώρα μας, να προσφέρει στη χώρα μας, και έφυγε άρον-άρον. Γιατί δεν του επέτρεπαν από τη σύγκλητο, τέλος πάντων, δεν είχε, λέει, τον απαιτούμενο αριθμό των εργασιών που χρειαζόταν και είπε συγκεκριμένα, γιατί τις θέλανε έντυπες, όχι ηλεκτρονικές όπως τις έχουν στο εξωτερικό. Και είπε ότι αν εγώ χρειαζόταν όλα αυτά να τα έχω και να σας τα φέρω έντυπα να τα καταθέσω στην Επιτροπή σας, θα έπρεπε να φέρω φορτηγό. Δεν γίνεται λοιπόν σε αυτή τη χώρα να βαδίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται να βαδίζουμε με άλλες αρχές. Να πάω όμως. Όπως είναι η αξιοκρατία. Θέλω πάνω να απ' όλα. Βάλτε μια νοταλία, ναι, να πάω και στην άλλη ερώτηση. Ποια η θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων για το οικολογικό ζήτημα? Πρωτοβουλία πολιτών με αντικείμενο το οικολογικό εισιτήριο, εισιτήριο γενικής εισόδου σε εκδηλώσεις πολιτισμού, παιδείας, τέχνης, με αντίτιμο μικρή ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών. Παραδείγματος χάρη 5 κουτάκια αλουμινίου. Ποια η γνώμη σας για το eco-ticket? Πολύ εξειδικευμένη ερώτηση. Είναι πολύ εξειδικευμένη. Ενδιαφέρουσα ακούγεται. Θα ήθελα να μου καταθέσουν ως τομεάρχη, αν υπάρχει κάποια κίνηση πολιτών. Προφανώς, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μου την καταθέσουν και να την. Επειδή έχετε αναλάβει το τομέα του. Ναι, είναι για το σωστό. Περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μια. Γίνονται και πάρα πολλές δράσεις και μέσω του Ευρωκοινοβουλίου.
Και υπάρχουν και πολύ μεγάλες δυνατότητες να προτείνουμε. Να μεταφέρω άλλη μαζί μια ερώτηση. Με κινήσεις πολιτών από τέτοια το... πράγματα στην κυβέρνηση. Έτσι, γιατί εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση. Επομένως, αν έρθουμε σε συνεννόηση και ενημερωθώ, θα μπορούμε να κάνουμε μια ωραία πρόταση. Επίσης, μπορούν να έρθουν και στην Επιτροπή της Βουλής κινήσεις πολιτών τέτοιου είδους με προτάσεις τους, τόσο του περιβάλλοντος όσο των εντατικών πόρων, και να συμμετέχουν ώστε να βγάζουμε πορίσματα τα οποία τα στέλνουμε και στην Κομισιόν, τα στέλνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και βέβαια στους υπουργούς, οι οποίοι τα βλέπουν και πολλές φορές τα υιοθετούν. Να μεταφέρω και ερωτήσεις από το control που μου δίνουν μέσω της σελίδας μας στο Facebook. Τι θα άλλαζε, τα τρία πράγματα τα οποία θα άλλαζε αυτή τη στιγμή στη χώρα, η Ραχήλ Μακρύ. Αν μπορούσε δηλαδή να αλλάξει. Νομίζω αυτό μου θυμίζει ένα τραγούδι. Δεν θυμάμαι τώρα το τραγουδιστή. Λέει, αν θα μπορούσε τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Ναι, αυτό είναι ένα. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιώδες. Του... Με πάρα πολύ νόημα. Δεν θυμάμαι, είναι ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής, αλλά θα μου επιτρέψετε ότι δεν. Οι πρώτες μεταρρυθμίσεις. Πρέπει. Θα άλλαζα. Θα προσπαθούσα στον κόσμο να του δώσω να καταλάβω ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία ως Έλληνες, γιατί έχουμε τόσα καλά, είμαστε τόσο πρικισμένοι από το Θεό και ως χώρα και ως πολίτες, που θα πρέπει να μάθουμε να λέμε ότι γίνεται, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον. Αλλά γίνεται με σκληρή δουλειά και με το να μην τα ρίχνουμε το φταίξιμο ένα στον άλλον, να μάθουμε να λειτουργούμε ομαδικά, να μάθουμε να λειτουργούμε με σκληρή πάντα δουλειά και με σεβασμό ένας στον άλλον. Αυτό που με ενοχλούσε πάντα σε εμάς τους Έλληνες είναι ότι γενικά δεν χρησιμοποιούμε πολύ τις φράσεις «συγγνώμη», «ευχαριστώ» και «παρακαλώ». Πρέπει να μάθουμε λοιπόν να τις χρησιμοποιούμε. Ναι, αλλά να κάποιοι λένε από τότε που βγήκε το «συγγνώμη» χάθηκε το φιλότιμο. Διότι και ο άλλος μπορεί να πει «έκλεψα και σκότησα, συγγνώμη». Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μιλούμε για τέτοιες καταστάσεις. Εκεί θα ενεργοποιούνται άλλες. Άλλοι ρόλοι, οι οποίοι είναι οι ρόλοι της δικαιοσύνης και άλλο. Εγώ μιλώ ότι όταν ο σεβασμός είναι κάτι, έλεγε και ο Καζαντζάκης, τον οποίο τον κερδίζεις, είναι ένα κάστρο, έλεγε, που το κερδίζεις με το σπαθί σου. Δεν είναι πες επίτα να σε φάω. Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνουμε. Όλα κερδίζονται με σκληρή δουλειά και με αγώνα. Τίποτα δεν χαρίζεται στη ζωή. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση και πρώτα απ' όλα να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση ότι είμαστε ένας λαός πολύ πρικισμένος, που έχουμε πολλά χαρίσματα, που μπορούμε να πάμε πολύ μπροστά, αρκεί να ξεπεράσουμε αυτές τις νοοτροπίες και να μην επιτρέπουμε σε κανέναν πολιτικό να επιβάλλει αυτά που μας επιβάλλει και να μας λέει δικαιολογίες. Είμαστε αυτοί, όπως έλεγε και ο Ζαν-Ζακ Ρουσό αυτό στο κοινωνικό του συμβόλαιο, ότι είναι υπηρέτες του λαού και μπορούμε να τους αλλάξουμε όποτε θέλουμε. Αν το συνειδητοποιήσει αυτό ο λαός, τότε θα έχει τη μεγάλη δύναμη να το αλλάξει. Να αλλάξω θέμα. Διαβάζεις Καριωτάκη, σ' αρέσει να βλέπεις Φόρμουλα 1 και καταδύσεις. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις πώς προέκυψε η Φόρμουλα. Εντάξει, Φόρμουλα 1 όχι, δεκτό. Ναι. Ενώ οι καταδύσεις πώς προέκυψαν. Μου αρέσουν οι καταδύσεις, η θάλασσα γενικά μου αρέσει. Έμαθα σε λίμνη να κάνω μπάνιο, που είναι το πιο δύσκολο νομίζω, από πολύ μικρή, από 3 περίπου χρονών, επειδή η μητέρα μου κατάγεται από ένα χωριό του Αμιντέου, το οποίο έχει τη λίμνη Βικορίτιδα. Και εκεί ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν πρώην βατράχη, όπως λέει και ο ίδιος. Ο Οικάς. Ήταν ο Οικάς λοιπόν, και ξέρετε, έχουν μεγάλη. Προσπαθούσε να με εκπαιδεύσει και εμένα. Mm-hmm. Και έτσι μου μετέδωσε όλη αυτή την αγάπη του και για το νερό. Και οπότε όταν ήρθα στην Αθήνα, αμέσως ασχολήθηκα. Και πήγαινα και μέχρι πριν λίγα χρόνια και πάρα πολύ σε καταδυτικούς προορισμούς, όπου έκανα καταδύσεις. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μιας και μιλάμε για χόμπι και για διασκέδαση. Εμείς αυτό που παρατηρούμε ως δημοσιογράφοι όταν πηγαίνουμε να κάνουμε ρεπορτάζ, αλλά και πολλές φορές που δεν είμαστε σε ρεπορτάζ, αλλά βλέπουμε τι γίνεται, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι είναι δύσκολο να διασκεδάσει σήμερα πολύ. Ο κόσμος. Ναι, μα το είναι αδύνατο. Αυτό πια. Το δεν διασκεδάζει, δεν έχει καταρχήν όρεξη να διασκεδάσει. Αυτό που βλέπαμε πριν λίγο χρόνια έχει εκλείψει. Αυτό που βλέπω εγώ και με ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι έχει φύγει το χαμόγελο από τους Έλληνες. Ότι και μάλιστα σε μια εκπομπή που είχα συμμετάσχει, είπανε ότι έδειξαν ένα ρεπορτάζ όπου έχουν αυξηθεί η κατανάλωση των φαρμάκων, των αντικαταθλιπτικών κατά 55%. Και βέβαια το βλέπουμε και από τις αυτοκτονίες. Εμείς δεν είμαστε ένας λαός αυτοκτονικός. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια κρούσματα να αυτοκτονεί ο κόσμος από κατάθλιψη. Οι οποίες αυτοκτονίες είναι και πλασματικές τα νούμερα αυτά. Είναι πλασματικές διότι... γιατί δεν βγάζουν τα πραγματικά νούμερα. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, γιατί δεν καταγράφονται σωστά όπως πρέπει να καταγραφούν. Άρα το παρατηρείς, το βλέπεις αυτό το ζήτημα. Βέβαια το βλέπω. Μα είμαι συνέχεια μέσα στον κόσμο. Αν δεν είσαι μέσα στον κόσμο, δεν μπορείς να είσαι πολιτικός. Κάνει λάθος ο πολιτικός που νομίζει ότι μπορεί να είναι πολιτικός και να ασκεί πολιτική όταν χάσει την επαφή του με τον πολίτη και με τον κόσμο. Η νεολαία των κομμάτων
Ναι. Τι ρόλο παίζει τελικά? Και το ρωτάω αυτό για ποιο δυστυχώς, λόγο. Βλέπω, ναι, έχοντας μιλήσει με την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, την νεολαία του ΠΑΣΟΚ και την νεολαία των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω και το ρωτάει και ο κόσμος είναι τελικά η νεολαία δίνει κάτι προς τους πολιτικούς, τους βουλευτές, τους κουνάει που λέμε το αυτή, τους λέει προσέξτε, γίνεται αυτό, μεταφέρει τον παλμό ή παίζει κάποιον άλλο ρόλο? Εγώ δυστυχώς έχω βρεθεί σε πολλά πάνελ, έτσι πρωινάδικο να σου το πω, πρωινών εκπομπών πολιτικών, όπου είχα από εκπροσώπους των κομμάτων νέους, από την νεολαία τους. Ναι. Και ενώ πίστευα, ιδίως για το ΠΑΣΟΚ, να πω συγκεκριμένα, επειδή αυτοί λένε ότι θα αλλάξει, ότι αναμορφώνονται, ότι αναγεννώνται κτλ., πίστευα ότι θα έχουν μια άλλη λογική οι νέοι άνθρωποι. Ωστόσο, έπεσα από τα σύννεφα ακούγοντας τις θέσεις τους, οι οποίες είναι τραγικές. Αν αυτές είναι θέσεις δηλαδή νέων, είναι πολύ πορωμένοι με τα κόμματα και πέρα από αυτό δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Δυστυχώς. Γιατί ακριβώς είναι παιδιά κομματικών σωλήνων, τα οποία, γι' αυτό είπα ότι είναι και κακό να είναι και οι φοιτητές ή οι εργαζόμενοι αργότερα να είναι πίσω από κόμματα. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί δηλαδή μια σειρά που μετά μεταβαίνουν και γίνονται κατ' επάγγελμα πολιτική, ενώ η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Ο βουλευτής δεν είναι επάγγελμα. Σήμερα είσαι και αύριο δεν είσαι. Αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Είχα αντιδράσει εγώ για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό το ήθελε η Δημοκρατική Αριστερά. Και εγώ θεωρώ, και είναι προσωπική μου άποψη, ότι το έφερε για συγκεκριμένους σκοπούς, γιατί γνωρίζουμε όλα αυτά, όλες τις θέσεις τις περίεργες. Η Δημά δεν αγαπάει τίποτα σε ό,τι αφορά την ιστορία μας, σε ό,τι αφορά τη θρησκεία μας, σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό μας τον ελληνικό. Λες και πρέπει να τα διαγράψουμε όλα αυτά και ακόμη και από τη γλώσσα μας. Είναι γνωστές δηλαδή οι θέσεις συγκεκριμένων βουλευτών που έχουν επιτεθεί με απίστευτο τρόπο απέναντι στους Έλληνες που πιστεύουμε σε όλα αυτά, τα οποία είναι συνυφασμένα με εμάς. Όμως έχουμε και το μεταναστευτικό, το οποίο είναι πολύ σοβαρό θέμα και τουλάχιστον από ό,τι έχει δείξει και μέχρι στιγμής... Και θα λυθεί με έναν αντιρατσιστικό νόμο? Όχι, λέω, το ρεπορτάζ έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι αν δεν θέλει η Ευρώπη δεν λύνεται αυτό. Τουλάχιστον αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Όχι, αν δεν θέλουμε εμείς δεν λύνεται αυτό. Πώς θα λυθεί το μεταναστευτικό κατά εμείς, την άποψη? Να σου πω κάτι. Προχθές έβλεπα ότι τρεις Γερμανοί ευρωβουλευτές δεν θέλουν να πάρουμε εμείς την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο δικαιούμαστε. Ξεκάθαρα. Πώς θα το κάνουν αυτό, καταπατώντας για ακόμη μία φορά, ένα μικρό παράδειγμα, καταπατώντας για μία φορά τις συνθήκες που έχουμε υπογράψει και το δικαίωμά μας? Αυτοί δηλαδή μπορούν, εμείς δεν μπορούμε? Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε τέτοιο πρόβλημα, δεν μπορούν να κλείνουν τα μάτια τους. Ναι. Γιατί το γνωρίζουν ότι εμείς είμαστε σε όλη την Δύση, έτσι έχουμε την ισορροπία των μεταναστών. Θέλει να υπάρχει εφαρμοσμένη μεταναστευτική πολιτική και αντιμετώπιση αυτής όχι με ασπιρίνες. Δεν είναι λύσεις να αφήνεις τα σύνορά σου να εισραίουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ψυχές και αυτοί, και να τους βάζεις τον ένα στιβαγμένο στον άλλο, να ψάχνεις στρατόπεδα, να τους βάλεις να ψάχνεις σχολές αξιωματικών όπως έχει γίνει πάνω στη Θράκη. Και γίνεται σκοτωμός, έτσι, και να τους βάζεις εκεί. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να πεις στους Ευρωπαίους ότι από τη στιγμή που έχουμε μια άρα κρίση είναι εμείς... Ευρωπαϊκό. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να βρεθείς και να το απαιτήσεις εσύ. Θα σου πω ότι πρόσφατα ταξίδεψα πριν λίγες μέρες στη Γενέβη, που εκπροσώπησα και από την πλευρά του κόμματος στη Βουλή, στην Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Σύσκεψη. Εκεί έχει τους μεγαλύτερους, τους πιο πολλούς, ας το πω, διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Ένας από αυτούς είναι Παγκόσμιος Οργανισμός, για παράδειγμα, του εμπορίου. Ξέρετε τι μας είπε ο πρέσβης στον οποίο συναντήσαμε? Ότι έχει επιβδίσει πια με τη χώρα, γιατί όταν συζητούνται σημαντικά θέματα, δεν έχει την αμφίδρομη σχέση για να γνωρίζει πώς πρέπει να μεταφέρει τα θέματα. Ξέρετε, εκεί παίζονται όλα σε διπλωματικό επίπεδο, όλα είναι διπλωματία. Και όσες χώρες έχουν καλή διπλωματία έξω, επιβάλλουν τις απόψεις τους, και όταν σχεδιάζουν κάτι από εκεί, το οποίο μετά θα το φέρουν αναγκαστικά για να το εφαρμόσουμε εμείς ως κοινοτική οδηγία, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος από εκεί. Άρα πρέπει να υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ της κυβέρνησης, του Υπουργείου και μεταξύ των πρέσβεών μας, οι οποίοι βρίσκονται σε όλες αυτές τις χώρες και ιδίως σε τέτοιες χώρες που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ναι. Μου είπε συγκεκριμένα ότι εμείς θέλαμε να μεταφέρουμε ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και αυτοί οι οποίοι είχαν την καλύτερη διπλωματία ήταν τα Σκόπια. Τα οποία, να σας πω και κάτι. Και εδώ είναι μεγάλο το θέμα, πάρα με πολύ μεγάλο. Όμως, οποίο... να σας πω, όταν μπήκαμε την πρώτη μέρα στη διάσκεψη στην Ολομέλεια που έγινε στην Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική. Ξέρετε ότι είναι Φιρόμ, αλλά έχει ολόκληρα την ονομασία. Κάτω λοιπόν ήταν το Republic of Macedonia. Όπως ήταν οι ταμπέλες λοιπόν, είχαν πάρει την ταμπέλα και είχαν βάλει ένα άσπρο χαρτί όπου έκρυβε την πρώτη ονομασία τους,
και ήταν μόνο το Republic of Macedonia. Όταν μιλούσαν οι βουλευτές λοιπόν στην Ολομέλεια, αποκαλούσαν τον εαυτό τους ως κράτος της Μακεδονίας. Εμείς μιλάμε, έγινε εκεί πέρα σκοτωμός, περί το να σας πω. Κάναμε και διάβημα προς την Προεδρία και ζητήσαμε να πάψουν πια να παραβιάζονται οι συνθήκες που έχουμε υπογράψει. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται πάντα και παντού έξω όταν βρισκόμαστε. Και από την πλευρά την εξωτερική δεν μπορεί να προσκυνάμε. Έχουν κάνει τεράστια λάθη σε αυτή τη χώρα και ήταν πολύ ανεπαρκή στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής που είναι πάρα πολύ σπουδαία. Σήμερα βγαίνει δημοσίευμα σε κάποιο καινούργιο περιοδικό, ένθετο στο Χωνί, το οποίο είχα βγάλει μία ερώτηση. Δεν γνωρίζεις ο κόσμος αυτό. 20 δισεκατομμύρια δωρήσαμε, στην ουσία δύο δίστα δωρήσαμε και 20 είναι δανεικά και αγύριστα, 20 δισεκατομμύρια δραχμές στους γείτονες Αλβανούς όταν έπαθαν αυτή την ιστορία με τις πυραμίδες. Έδωσαν δάνειο για στήριξη οικονομική που ζήτησε η χώρα τότε και η Τουρκία και η Ιταλία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι Ιταλοί διεκδίκησαν και πήραν ολόκληρο νησί. Το οποίο βρίσκεται κατά ένα παράδοξο τρόπο, γιατί δεν είναι χαζία, στο πω, Ιταλοί. Ήξεραν τι πρέπει να διεκδικήσουν. Πήγαν λοιπόν ένα νησί που βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική θέση και ορίζει ΑΟΣ. Οι Τούρκοι από την πλευρά τους πήραν τη διαχείριση της βάσεως της Αυλώνας. Εμείς δεν πήραμε τίποτα. Μόνο δώσαμε. Και δώσαμε και χαρίσαμε 2 δισεκατομμύρια σε μια χώρα. Άρα τα λεφτά μαζί δεν τα τρώγαμε. Τα λεφτά τα μοιράζαν και τα σπαταλούσαν αυτοί. Και έχουν κατακλέψει τον ελληνικό λαό, έχουν κατακλέψει αυτό το δημόσιο στις πλάτες του ελληνικού λαού που του λένε τώρα ότι φταίς και εσύ και του δημιουργούν και ενοχικά συνδρόματα. Αυτό που γίνεται τώρα που βλέπουμε συνεχώς μεγάλους επιχειρηματίες να περνούν την πόρτα του Κορυδαλλού, πρώην πολιτικούς, υπουργούς, νομίζεις ότι το βλέπει ο κόσμος, δηλαδή είναι μια δικαίωση, δηλαδή το βλέπει ο κόσμος και λέει εντάξει, οκ, okay, τους βάλανε το φυλακή, να ησυχάσουμε. Μα δεν τους βάλανε φυλακή στην ουσία, εντάξει. Κάποιοι αυτά είναι μέσα, πώς δεν είναι στον Κορυδαλλό. Έφτασαν, είναι αυτοί που έφτασαν. Άρα θεωρείς ότι είναι. Γιατί έπρεπε να δείξουν, κάποιοι έπρεπε να είναι από διοπομπέοι τράγοι. Και έπρεπε να δείξουμε και σε αυτόν τον κόσμο ότι να, κάνουμε και κάτι. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Οι άλλοι επιχειρηματίες που ακόμη και σήμερα γίνεται πάρτι και παίρνουν τα πάντα, όλα ό,τι έχει η χώρα μας και μάλιστα σε τιμές οι οποίες είναι εξευτελιστικές. Όλο αυτό το πανηγύρι των καναλαρχών, των μεγαλοεργολάβων που παίρνουν τα πάντα. Εδώ κατήργησαν τον οργανισμό της έκδοσης των διδακτικών βιβλίων και τα βιβλία είναι έσχος που βλέπω και από το γιο μου. Είναι ούτε ένας μήνας και έχουν εξευτήσει όλα τα βιβλία, είναι για πέταμα. Που ποτέ δεν γινόταν με τα βιβλία που μας έδιναν από τον οργανισμό αυτό. Και τον έχει αναλάβει μεγαλοεργολάβος καναλάρχης, ο οποίος παίρνει τα πάντα σε αυτή τη χώρα, με απευθείας αναθέσεις. Αυτό που έγινε με την Χρυσή Αυγή, ποια είναι η άποψή σου? Αυτή τη Χρυσή Αυγή, αφού είχαν αυτά τα στοιχεία, θα έπρεπε να τα έχουν δώσει και να μην έχουν επιτρέψει σε ένα κόμμα το οποίο το ονοματίζουν εγκληματική οργάνωση. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω αν είναι ή όχι, γιατί δεν γνωρίζω τα στοιχεία. Αυτά τα γνωρίζουν οι εισαγγελείς και καλό είναι να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει απρόσκοπτα το έργο της. Ωστόσο όμως διερωτώ με και διάβαζα και ένα άρθρο στο Financial Times που είχε τη δική μου ίσως λογική, διερωτώνταν και εκεί μέσα στο δημοσίευμα, για το χρονικό, για το timing στο οποίο έγινε όλο αυτό. Και συγκεκριμένα γιατί ο Ηλίας ο Κασιδιάρης είχε ανακοινώσει ότι έπαιρνε το χρήσμα για το Δήμο Αθηναίων. Δείχνανε με τις δημοσκοπήσεις λοιπόν ότι πήγαινε πάρα πολύ μπροστά και διεκδικούσε το Δήμο. Όπως έδειχνε και μια τεράστια ανωδική πορεία που είχε η Χρυσή Αυγή. Γιατί διάλεξαν λοιπόν αυτόν τον τρόπο? Επίσης μου δημιουργεί πολύ μεγάλα ερωτήματα και αυτό να ξέρετε θα το οδηγήσουμε και στη δικαιοσύνη με τον κύριο Καπερνάρο, τον οποίο το συζητούμε, ότι βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο κύριος Κεδίκογλου και είπε ότι έχουν στοιχεία για τη Μαρφίν. Και ότι ξέρουν ποιοι είναι οι δράστες. Βεβαίως. Αυτό είναι απαράδεκτο. Καταρχήν είναι δυνατόν. Έπρεπε ήδη να έχει παρέμβει για μένα η εισαγγελέας, αλλά θα παρέμβει γιατί θα το φτάσουμε το θέμα στη δικαιοσύνη, ανεξάρτητοι Έλληνες. Δηλαδή, μας λένε ότι γνωρίζουν ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν, δολοφόνησαν όλους αυτούς τους ανθρώπους στη Μαρφίν, που δεν έχουν δικαιωθεί αυτές οι οικογένειες, έστω ηθικά. Γιατί ποτέ δεν δικαιώνεσαι όταν χάνεις τον άνθρωπό σου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στον άνθρωπο να χάσει τον άνθρωπό του. Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο. Γράφονται σήμερα στον τύπο. Πώς λοιπόν λένε αυτό το πράγμα? Εννοώ τα αρχικά τους. Λοιπόν, αν έχουν τέτοιους φακέλους, δεν μπορεί να τους κρατούν. Πρέπει να τους δώσουν στη δικαιοσύνη. Πρέπει να απαντήσουν λοιπόν για ποιο λόγο τους κρατούν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων λίγο πιο πάνω από το 5%. Ναι. Πιστεύεις
στις δημοσκοπήσεις ή δεν πιστεύεις? Όχι, δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Δεν με ενδιαφέρουν, δεν βλέπω ποτέ τις δημοσκοπήσεις. Προτιμώ να αφουγκράζομαι και να ακούω τον κόσμο και όχι να βλέπω δημοσκοπήσεις που είναι κατευθυνόμενες. Γιατί η δημοσκόπηση μπορώ να σας φτιάξω πάρα πολύ εύκολα εγώ, ανάλογα με τα ερωτήματα. Είναι μια περίεργη ιστορία που μπορείς να τη δημιουργήσεις. Για παράδειγμα, μέχρι και εγώ προχθές που μου είχαν πάρει ένα τηλέφωνο να συμμετέχω σε μια δημοσκόπηση και λέω ας απαντήσω στους ερωτήσεις για να δω περίπου τι θέλουν. Από τις 10 ερωτήσεις, οι 5 ήταν αν είμαι ευχαριστημένη από το δημόσιο, τώρα, πριν, μετά κλπ. Αλλά ποτέ δεν με ρώτησαν στην επόμενη ερώτηση, που είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, γιατί φυσικά όλοι είμαστε δυσαρεστημένοι από τον τρόπο εξυπηρέτησης του δημοσίου. Δεν με ρώτησαν όμως το πιο σημαντικό και ουσιαστικό, που είναι τι πιστεύω ότι φταίει. Και ποιος φταίει γι' αυτό. Ναι. Άρα θα βγουν αύριο και θα πούνε, είμαι σίγουρη ότι το κάνουν για αυτή τη δημοσκόπηση, ότι το 80% των Ελλήνων πολιτών είναι δυσαρεστημένοι από τη δημόσια διοίκηση και από την εξυπηρέτηση του δημοσίου. Κακοί υπάλληλοι, πηγαίνετε στη διαθεσιμότητα και απολυθείτε. Κυρφές δημοσκοπήσεις. Αυτή όμως δεν πρέπει ο κόσμος να ξέρει, ο οποίος πολλές φορές τον βλέπω κατά έναν περίεργο λόγο και λέει μπράβο, καλά να τους κάνουν. Ποτέ δεν έχουν αναρωτηθεί λοιπόν ότι όχι ότι δεν είδανε κακοί δημόσιοι υπάλληλοι και δεν τα ξέρουμε όλοι μας λοιπόν. Αυτό όμως δεν είναι η λύση και να ξέρουν ότι αυτό θα οδηγήσει πάρα πολύ άμεσα στο να βάλουν χέρι στις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών που έρχεται. Ξέρετε, η BlackRock βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και ξεσκονίζει τις τράπεζες. Θα πρέπει να γίνει η στήριξη των τραπεζών ακριβώς γιατί δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια. Θα βάλουν χέρι στις καταθέσεις πάνω από συγκεκριμένο ποσό. Αυτό λένε. Αυτό δεν το ξέρουμε γιατί είναι πολύ μεγάλα να τα ποσά στήριξης. Να βάλουν χέρι στις καταθέσεις 5.000 και 10.000 ευρώ. Γιατί όχι. Αν θα είναι αναλογικά, να σας πω ότι οι καταθέσεις στη χώρα μας οι οποίες είναι πολύ μεγάλο ποσό, δεν είναι όπως η Κύπρος. Η Κύπρος είναι τελείως διαφορετική περίπτωση. Η Κύπρος είχε καταθέτες που προέρχονταν από πολλά μέρη του κόσμου, γιατί λειτουργούσε κάτι σαν Ελβετία στο τραπεζικό σύστημα. Έτσι. Οπότε μεγάλοι καταθέτες όπως Ρώσοι και λοιπά και από όλες τις χώρες και από την Αγγλία είχαν καταθέσεις στις τράπεζες της Κύπρου. Σε εμάς, λόγω της φοβίας που υπάρχει κιόλας, δεν έχουν τα χρήματα τόσο μεγάλα ποσά στις ελληνικές τράπεζες. Τα χρήματα είναι αλλού. Είναι σε offshore εταιρείες, σε θυγατρικές εταιρείες, στην EFG Αγγλίας, είναι σε πολλές άλλες τράπεζες. Επομένως, δεν θα μπορέσουν να βγει το ποσό το οποίο θα ζητηθεί για να στηριχτούν. Και όλο αυτό είναι αλυσίδα. Όταν διώχνεις στη διαθεσιμότητα τους δημοσίους υπαλλήλους, όλο αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω, θα προσθεθούν άνεργοι. Όλο αυτό δεν θα πάει, θα μειωθεί η κατανάλωσή του και η καταναλωτική του δύναμη. Δεν θα πάει στο μαγαζί. Το μαγαζί θα αναγκαστεί να βάλει λουκέτο, γιατί δεν θα έχει πελάτη. Όλα αυτά λοιπόν δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει, να πληρώσει τους φόρους του. Δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει το δάνειό του. Και όταν δεν εξυπηρετεί το δάνειό του σε μια τράπεζα, αυτό που κάνει είναι να χρησιμοποιεί η τράπεζα τις καταθέσεις. Αυτό είναι η διεθνής τραπεζική. Θα το δούμε. Πρακτική. Είναι σημαντικό. Το οποίο έρχεται αυτό που και οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε αυτοί που το είχαμε πει. Και για τα νέα μέτρα, τα οποία επιβεβαιωνόμαστε για τα νέα μέτρα τώρα τον Οκτώβριο. Άρα θα υπάρξουν. Γιατί ήρθε ο προϋπολογισμός, κατατέθηκε ο μήνυ προϋπολογισμός. Και αυτό το λέγαμε από τον Ιούλιο ότι θα πάρετε νέα μέτρα και δεν το δέχονταν πουθενά. Τώρα τους λέμε και τους έχουμε πει και από τον Ιούλιο ότι θα προβείτε και σε καταθέσεις που θα είναι κάτω από τις 100.000. Εδώ θα είμαστε λοιπόν και θα το παρακολουθούμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Που ήσουν σήμερα εδώ στην εκπομπή. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Έργο σου στη Βουλή. Πολλές ερωτήσεις και έλεγχος. Πολλές ερωτήσεις και έλεγχος, αλλά το πιο ουσιαστικό είναι η στήριξη από τον κόσμο και να καταλάβει ότι μπορούμε. Με πολύ σκληρή δουλειά μπορούμε να τα βάλουμε με αυτό το σύστημα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Κυριακή, εδώ, στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλό σας απόγευμα.